Σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες, εκεί σε μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσους και ελεησόν με ο Θεός. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δόξα σατε Χριστό τον Αναστάντα εκ νεκρών. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δόξα σατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη. Η γόρα σαν αρώματα είναι αελθού σε αλήψωση των Ιησού. Κελίαν πρωί της μίας Σαββάτων, έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς, της αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Παλιπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδεν υπόν εφοβούν το γάρ Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων μεγάλην τον ψυχή μου τον εξαναστάντα ημέρον εκ τόπου Χριστόν το ζωοδότην φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ η γαρδόξα Κυρίου επίσε ανέτηλεμ χορεύενην και αγάλου Σιόν σίδε αγνή υπέρ που Θεοτόκε. Προς τον Ιερό Κλήρο και τον Ευσεβή Λαό της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Χριστός Ανέστη, χριστιανοί μου αγαπητοί, στην κορυφή του ερτολογικού κύκλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η λαμπροφόρος Πασχαλινή Πανήγυρη καταβγάζει τις ψυχές των χριστιανών με το ανέσπερο φως, το οποίο ανέτειλε από τον κενό Πανάγιο Τάφο, και εκτίσει στο σύνολό της λαμπρύνεται και πανηγυρίζει για το θαύμα της εκ των νεκρών εγέρσεως του αρχηγού της πίστεώς μας. Η Ορθοδοξία είναι κατηυγασμένη από το φως της Αναστάσεως, η Ανάσταση του Κυρίου που αποτελεί τη θριαβευτική ολοκλήρωση του επί γη σωτηριώδους έργου του, με το θεολογικό και λειτουργικό της περιεχόμενο, επισφραγίζει όλη τη σκέψη και όλο το βίο της Εκκλησίας μας. Η αξιολόγηση όμως ενός γεγονότος βαρύνεται καθοριστικά, αφενός από τα τεκμήρια που μαρτυρούν την ύπαρξή του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θαύμα, σε εποχή ορθολογισμού και απιστίας όπως η σημερινή και αφετέρου από τις συνέπειές του. Ας σταθούμε λοιπόν συνοπτικά και επιλεκτικά σε κάποιες πλευρές του ανεξιχνίας του μυστηρίου της Αναστάσεως του Κυρίου μας.
οι οποίες έχουν σχέση με τη βεβαίωση της ύπαρξής της και με τα σωτήρια αποτελέσματά της. Σοφερά, τι μας απομένει, εκείνος που χάρισε τη ζωή και στους ευρισκόμενους στα μνήματα θανάτω θάνατον πατή σας. Εκείνος που έδωσε πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Εμπνεώμενοι λοιπόν από το ζωηφόρο αναστάσιμο φως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ας αγωνιζόμαστε διαρκώς τον επίπονο αλλά και καλό αγώνα της νέκρωσης των παθών μας, της ειρήνευσης με τον εαυτό μας, με τον κόσμο και τον Θεό, της εξάλειψης των πολλών μας αμαρτημάτων, της εκδήλωσης γνήσιας αγάπης προς τον πλησίον μας, της εξαφάνισης της αδικίας από τον κόσμο, της επικράτησης δικαιοσύνης του Θεού, της φανέρωσης της αλήθειας. Άλλωστε, Ανάσταση χωρίς Σταύρωση δεν υπάρχει, ούτε νίκη χωρίς μάχη, ούτε ελευθερία χωρίς θυσία, ούτε επιτυχία χωρίς αγώνα. Άγιο Πάσχα 2011. Θερμός ευχέτης προς τον Αναστάντα Κύριο, ο Μητροπολίτης, ο Μονεβασίας και Σπάρτης, Κύριος Ευστάθιος. Περιτώ, μετά από τα λόγια του Σεβασμιωτάτου, να αναφερθώ στο θέμα της Αναστάσεως, όμως μέσα από όλη μου την καρδιά θέλω να σας ευχηθώ να έχετε υγεία, σωματική και ψυχική. Οι εργαζόμενοι εδώ από την κεφαλή, από τον κύριο Διοικητή μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο, να έχουν δύναμη, να τους χαρίζει ο Θεός δύναμη, έτσι ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό το θεάρεστο έργο που πράττουν απέναντι σε άτομα που τους έχει χτυπήσει κάποια ασθένεια, μικρή ή μεγάλη. Στους δε ασθενείς μας εύχομαι του χρόνου και για πολλά χρόνια να γιορτάσετε Ανάσταση, αλλά όχι εδώ στο νοσοκομείο. Όχι ότι δεν θέλουμε να μας κάνουν κάποιοι παρέα όταν έχουμε μια ακολουθία, αλλά επειδή ο χώρος αυτός δεν είναι ό,τι καλύτερο για εσάς, εύχομαι και προσεύχομαι του χρόνου να είστε στα σπίτια σας, στην ενορία σας να γιορτάσετε την Ανάσταση με υγεία και χαρά στην οικογένειά σας. Και πριν φύγουμε, να θυμόμαστε όλοι την εντολή που άφησε ο Χριστός μας τις τελευταίες του μέρες, όταν ήταν εδώ στη γη ως άνθρωπος και ως αδελφός μας. Αγαπάτε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε εμάς. Πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε τον διπλανό μας, να αγαπήσουμε το πλησίον μας, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να βρούμε τον Θεό και να μας δεχθεί δίπλα. Σε Πάτερ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Πεπληρωμένοι από τη χαρά της Ανάστασης του Κυρίου μας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το φως που αναπηδά από τον Πανάγιο τάφο του θα φέρει την ελπίδα και την αισιοδοξία σε έναν κόσμο που πασχίζει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εποχής μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο αναστημένος Χριστός θα ενδυναμώσει και όλους εμάς που αγωνιζόμαστε νυχθημερών στις επάλξεις του πολύπαθου χώρου της υγείας, για να φέρουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε πέρας το θεάρεστο έργο που ακούσαμε προηγουμένως και από τον Πατέρα. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση σε όλους τους ασθενείς του νοσοκομείου μας. Εύχομαι δύναμη και υγεία σε όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Σπάρτης και στα κέντρα υγείας που υπάγονται σε αυτό, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας αυτό που υποχρεούμαστε. Εύχομαι σε όλους τους λάκωνες συμπατριώτες μας χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριημέρου εγέρση, προσκυνούμενα αυτού την τριήμερον έγκυρση όλοι μας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εκ της μνήμας.
εισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και έτησε τη μνήμαση ζωήν φαρισάμενο.